διαστάσεις αιματηρής εμφύλιας σύραξης λαμβάνει διαμάχη δύο στρατηγών για την εξουσία στο Σουδάν. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από την έναρξη των συγκρούσεων που ξέσπασαν ευνηδιαστικά μεταξύ δυνάμεων του στρατού και ομάδας παραστρατιωτικών, τουλάχιστον 50 άμαχοι έχουν σκοτωθεί ενώ οι τραυματίες υπολογίζονται σε εκατοντάδες. Μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο Έλληνες, οι οποίοι δέχτηκαν θραύσματα από ρουκέτα που έπεσε κοντά στην εκκλησία μετά το τέλος της αναστάσιμης λειτουργίας στην πρωτεύουσα Χαρτούμ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, απεύθυνε έκκληση να σταματήσει άμεσα η βία. Ανάλογες παρεμβάσεις πραγματοποίησαν Ουάσιγκτον, Μόσχα, Πεκίνο και Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δύο στρατηγοί, ωστόσο, εμφανίζονται ανένδοτοι. Ο στρατηγός Ντάγκλο, που ηγείται των παραστρατιωτικών, δηλώνει ότι κατέλαβε το Διεθνές Αεροδρόμιο και το Προεδρικό Παλάτι και συνεχίζει με σκοπό να οδηγήσει τον αντίπαλό του στη δικαιοσύνη. Από την πλευρά του, ο στρατηγός Μπουρχάν, de facto ηγέτης της χώρας μετά το πραξικόπημα του 2021, εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του αντιπάλου του. Έχοντας τον έλεγχο του στρατού, διέταξε αεροπορικά πλήγματα εναντίον βάσεων των παραστρατιωτικών στο Χαρτούμ και άλλες περιοχές και κάλεσε τους αντιπάλους του να παραδοθούν.